Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλό μήνα. Γεια σας. Μπήκαμε στο Δεκέμβρη. Καλό σας μήνα σε όλους. Καλησπέρα. Είμαι ο Πολύκαρπος. Πέμπτη βράδυ, 9 η ώρα το βράδυ. Εκπομπή Αστροθεραπεία. Άλλη μια εβδομάδα μαζί σας. Με την αρχή ενός καινούριου μήνα, ενός γιορτινού μήνα. Τα γενέθλια των αγαπημένων, του αγαπημένου ζωδίου του Τοξότη. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Και έτοιμη για μία πάλι, όπως σας υποσχέθηκα στο κλείσιμο της προηγούμενης εκπομπής, αισιόδοξη ματιά, ένα αισιόδοξο μήνυμα μέσα στα πάρα πολύ δύσκολα και περίεργα, εκρηκτικά γεγονότα που αναμένονται με την Παρσέλινο του Δεκεμβρίου. Πριν ξεκινήσουμε όμως με το θέμα μας που θα είναι ο Χήρονας και χαιρώνει η ενέργειά του, να σας πω ότι την Κυριακή αυτή, στις 4 Δεκεμβρίου, ένα εξαιρετικό σεμινάριο με τις αγαπημένες Βάσια Κόντι και Βάσια Μαυράκη, τέσσερις γυναίκες του Ιούνγκ, τι τύπος γυναίκα είσαι, από το πρώτο φεμινιστικό κίνημα, από το πρώτο φεμινιστικό κίνημα έως το MeToo και το Καμία Μόνη, συγγνώμη. Και επίσης να αναφέρω και την εκδήλωση που θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη στις 15 Ιανουαρίου, 50 χρόνια Κώστας Λεφάκης, 10 χρόνια εναλλακτική παιδεία, από τις 4 μέχρι τις 8 στο ξενοδοχείο Λαζάρτ, μια ανοιχτή εκδήλωση, σας περιμένουμε όλους να σας γνωρίσουμε, να τα πούμε από κοντά, προβλέψεις για όλους, μια πολύ ωραία ομιλία του κύριου Λεφάκη, της κυρίας Κόντι, περιμένουμε όλους να σας γνωρίσουμε στη Θεσσαλονίκη. Έως τότε, ξαναναφέρω το πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο που θα καλησπέρα, καλό μήνα, που θα γίνει την Κυριακή αυτή, 4 Δωδεκάτου, 4 γυναίκες του Ιούνγκ, από την Βάσια Κόντι και την Βάσια Μαυράκη, τις αγαπημένες δασκάλες μας και τις αγαπημένες φίλες και αστρολόγους. Σήμερα αποφάσισα να δούμε και να σταθούμε σε ένα πολύ θετικό, ανοιχτό, αισιόδοξο, θεραπευτικό, χειρόνιο, ενεργειακό μήνυμα. Αύριο, 2, 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου, ενεργοποίηση της πύλης του Χήρονα, ενεργοποίηση μιας θεραπευτικής ενέργειας, ενεργοποίηση της αισιοδοξίας. Μέσα σε αυτήν την πολύ και εν ώψη μιας πολύ δύσκολης Πανσελίνου, μιας Πανσελίνου που γίνεται στις 8 Δεκεμβρίου, στη 16η μοίρα των Διδύμων, μια Πανσέλινος όπου το φεγγάρι θα έχει τη συνάντηση, μια πολύ δύσκολη συνάντηση με τον Άρη Ανάδρομο ακριβώς την ίδια μοίρα, αναμένεται μια εκρηκτική Πανσέλινος, η Πανσέλινος των συγκρούσεων, των παρεξηγήσεων, των εντάσεων. Μια Πανσέλινος που θα φέρει πάλι στην επιφάνεια ασθενικές διαθέσεις, αμφισβητήσεις, αμφιβολίες, διλήμματα. Ο ήλιος θα βρίσκεται σε μια δύσκολη διλημματική όψη, διχιαστή με τον ουρανό, εκμεταλλεύσεις και απρόθυμες ενέργειες. Μια Πανσέλινος αρκετά εκρηκτική και αρκετά δύσκολη. Αλλά, όπως έχουμε ξαναπεί, το σύμπαν είναι σοφό και όλες οι ενέργειές του είναι εδώ για να μας βοηθήσουν και να μας δείξουν ένα άνοιγμα, το άνοιγμα της αισιοδοξίας, της χαράς και της θεραπείας μέσα από τα δύσκολα. Ακόμα και οι δύσκολες εκλήψεις και οι δύσκολες Πανσέλινες σελήνες συμβαίνουν για την εξέλιξή μας και την ανάπτυξή μας. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν, έχουμε από τη διέλευση των Ερμή και την Αφροδίτη να περνούν και να ενεργοποιούν πρώτα ο Ερμής, αύριο, μεθαύριο η Αφροδίτη, να ενεργοποιούν την πύλη 2, 3 και 4 του Δεκεμβρίου, να ενεργοποιούν την πύλη του Χήρονα, μια πύλη που βρίσκεται ακριβώς στις 23 μοίρες του Τοξότη. Ο Χήρονας στην απόλυτη έξαρσή του, στις 23 μοίρες του Τοξότη, στο Τοξότη, στην απόλυτη έξαρσή του και στη συγκεκριμένη μοίρα που βρίσκεται η πύλη του, η πύλη θεραπείας, η πύλη της συνειδητής άσκησης και της ενέργειας. Παράλληλα, από τον Τοξότη, θα δημιουργηθεί στις 5 Δεκεμβρίου και ένα εξαιρετικό τρίγωνο του ηλίου με τον Χήρονα και στις 15 Δεκεμβρίου ο ήλιος θα βρίσκεται και αυτός στην πύλη του Χήρονα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, στεκόμαστε αρκετά σε αυτό το άνοιγμα της θεραπευτικής ενέργειας της πύλης του Χήρονα.
Η απόλυτη έξαρση του χείρονα μας δίνει το δίδαγμα μετά το σοκ. Μέσα από τα δύσκολα ή μετά από τα δύσκολα έρχεται η απόλυτη έξαρση του χείρονα με το πέρασμα των δύο αυτών προσωπικών πλανητών να μας δώσει ένα άνοιγμα θετικής ενέργειας, αισιοδοξίας, ένα άνοιγμα και ένα παράθυρο αισιοδοξίας και ενέργειας το οποίο έχει ανοίξει και από την Νέα Σελήνη στον τοξό της 24 του Νοεμβρίου και από το εξαιρετικό τρίγωνο του Κρόνου από τον Υδροχό με τον Άρη ανάδρομο στους Διδύμους στις 28 Νοεμβρίου. Οπότε βλέπετε ότι το παράθυρο της αισιοδοξίας, το παράθυρο της θεραπείας είναι ανοιχτό, οπότε ας μην σταθούμε πάρα πολύ στο μόνο κομμάτι της ας μην σταθούμε μόνο στο κομμάτι της δυσκολίας, ας δούμε και ας νιώσουμε ότι υπάρχει και ένα παράθυρο ανοιχτό, οπότε έχουμε την ευκαιρία να θωρακίσουμε τις ενέργειες, να δουλέψουμε με τον εαυτό, να γίνουμε πιο συνεπείς, να βάλουμε τη μέθοδο και θα το δούμε και για όλα τα ζώδια πώς αυτό συμβαίνει. Επίσης, θέλω να σας δώσω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά την πύλη του Χίρονα. Θα πούμε αρκετά πράγματα. Ο Χίρονας, ο πληγωμένος θεραπευτής. Ο πληγωμένος θεραπευτής Χίρονας βρίσκεται στη τροχιά του Κρόνου και του Ουρανού. Το σύμβολό του, ένα κλειδί. Το κλειδί που ανοίγει την πύλη για τον δρόμο της πνευματικής εξέλιξης και ανέλυξης. Αυτός είναι ο Χίρονας, εκείνη η θεραπεία του, εκείνη η ενέργειά του, μέσα από το τραύμα, μέσα από την πληγή. Η ανάγκη μας να θεραπεύσουμε, να αυτοθεραπεύσουμε, να θεραπευτούμε, να αυτοθεραπευτούμε και να δούμε τα πράγματα με αρμονία, γαλήνη, όπως ο πλανήτης Χίρονας επιθυμεί στη θεραπευτική του τροχιά. Ο Χίρονας μας προσφέρει την εμπειρία του να θεραπεύσουμε και μόνοι μας τα τραύματα. Αυτή η ικανότητα της αυτοθεραπείας με τον Χίρονα ενεργοποιείται πάρα πολύ και ανάλογα σε ποιο σημείο τον έχετε στο οροσκόπιό σας, το προσωπικό, είτε από οίκο είτε από ζώδιο, θα καταλάβουμε αμέσως πόσο ο Χίρονας μπορεί να θεραπεύσει τις καταστάσεις και ποια είναι η πληγή την οποία φέρνουμε ή μεγαλώνουμε εδώ σε αυτή την ενσάρκωση. Οπότε στην ίδια την πληγή, στο ίδιο το τραύμα θα πρέπει να σταθούμε, να αναγνωρίσουμε τον τρόπο που εμείς αποφασίζουμε να θεραπευτούμε. Το πολύ ενδιαφέρον επίσης, θεωρώ ότι ό,τι έχει να κάνει με τον Χίρονα, εμείς που ασχολούμαστε με την αστρολογία αγαπάμε πάρα πολύ τον Χίρονα από πάρα πολλές πλευρές και όψεις. Θέλουμε να τον μαθαίνουμε συνέχεια, θέλουμε συνέχεια να βρίσκουμε πράγματα, να διαβάζουμε γι' αυτόν. Ο Χίρονας, ο οποίος σίγουρα έχει την απόλυτη έξαρσή του στον τοξότη, εικάζεται πως η κυβέρνησή του βρίσκεται στο ζώδιο της Παρθένου, πάλι σε ένα ζώδιο θεραπείας, ίασης και μεθόδου οργάνωσης, κάτι που όλο αυτό μαζί το δίνει ο πληγωμένος θεραπευτής Χίρονας. Η πύλη του Χίρονας, 23 μοίρες του τοξότη, έχει και μια ικανότητα ότι η απέναντι πύλη λειτουργεί επιδερμικά, η απέναντι πύλη 23 μοίρες των διδύμων. Και αν υπάρχει στην απέναντι ακριβώς πλευρά, στον άξονα, στις 23 μοίρες των διδύμων κάποιος πλανήτης, η πύλη κλείνει. Και το προηγούμενο διάστημα υπήρξε και ήταν ο Άρης. Ένας Άρης και ορθός στις 23 μοίρες και ανάδρομος και θα ξαναβρεθεί. Άρα η ενέργεια, η χειρόνια ενέργεια έχει ανοίξει και έχει κλείσει παράλληλα. Και όταν λέω έχει ανοίξει και έχει κλείσει παράλληλα, μας έχει βάλει, μας έχει αναγκάσει, με ωραίο τρόπο το λέω το αναγκάσει, να δούμε ποια είναι η θεραπεία που αποζητούμε για τον εαυτό μας, για τους άλλους, για τη ζωή μας, για τα θέλω μας, για τους στόχους μας, εσωτερικά και εξωτερικά. Ο Χίρονας γνωστός ως καλοσυνάτος, σοφός και δίκαιος. Πιστώνεται πως ήταν δάσκαλος του Ασκληπιού και σημειώνεται επίσης από όλους μας και από όλες τις βιβλιογραφίες ότι ήταν και ένας εξαίρετος αστρολόγος. Ένας μεγάλος κοσμικός δάσκαλος. Ένας δάσκαλος της απόλυτης κοσμικότητας. Σημαντικός ρυθμιστής της πρόσβασης στο μετέχμιο της ενέργειας του εγώκερου και του υδροχώου λόγω της τροχιάς του Κρόνου και του Ουρανού. Εκεί ρυθμίζει τις ενέργειες, αναγνωρίζει τις ενέργειες, ένας πολύ δυνατός καρμικός δείκτης και αυτός είναι ο Χίρονας. Πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε για τον Χίρονα. Τόσα πολλά τα οποία μερικές φορές
λες αποκλείεται να είναι τόσο αστήρευτος, τόσο δυνατός, τόσο μεγάλος ενεργειακός πλανήτης, και όμως είναι, και ακόμα έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά για τη δύναμή του και έχουμε να τον εντάξουμε πολύ περισσότερο σε όλη μας τη μελέτη την αστρολογική. Ελένη μου, εμένα μου αρέσει πολύ ο Χοίρονας στον 12ο οίκο και στους Ιχθύες. Μπορεί σε σημεία να είναι αρκετά τραυματικός, αλλά μέσα από την εσωτερική πλευρά, την πίστη στον εαυτό, την πίστη στο θείο, ο Χοίρονας και από τους Ιχθύες και από τον 12ο οίκο, αρκετά Ποσειδόνιος Χοίρονας, μπορεί να σε βοηθήσει, όπως και όσοι τον έχετε, να βγείτε... Να βγείτε με τον εαυτό και να συντονιστείτε με την πίστη, την εμπιστοσύνη, το θείο, την τέχνη, τη θυσία, με ένα όριο και έναν πολύ ενδιαφέρον τρόπο θεραπείας. Ο Χοίρονας, το καμπύλο τόξο, με ένα ευθύ βέλος. Εδώ αντιπροσωπεύεται η συνάντηση του ζωδιακού κύκλου με τα ενεργειακά κέντρα, με τα τσάκρας. Υπάρχει ένα το ευθύ ενεργειακό άξονα που έχουν τα τσάκρας και ο ζωδιακός κύκλος έχουμε, φανταστείτε το βέλος σε καμπύλη, η ευθεία γραμμή του βέλους. Το βέλος, η καμπύλη, είναι ο ζωδιακός κύκλος και το βέλος, η ευθεία γραμμή, τα ενεργειακά τσάκρας. Τα τσάκρας, τα ενεργειακά κέντρα, ξεκινούν από το πρώτο, από το τσάκρα της βάσης, της γύρωσης, με πλανήτες που συντονίζονται με το πρώτο τσάκρα, τον Κρόνο και τον Ουρανό, άρα τον Εγώκερο και τον Υδροχό. Το πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον σημείο είναι ότι κάτω από τη βάση, κάτω από το πρώτο τσάκρα, είναι το κλειδί, είναι ο Χοίρονας, είναι η πύλη που ενώνει και ρυθμίζει τις ενέργειες, το άνοιγμα της ενέργειας από το σύμπαν προς το άτομο, τις γήινες και τις ουράνιες ενέργειες τις συντονίζει και τις ρυθμίζει ο Χοίρονας. Ο Χοίρονας που βρίσκεται σαν πύλη κάτω από το πρώτο τσάκρας, κάτω από τη βάση. Άρα ουσιαστικά στο πρώτο τσάκρα, στο πρώτο ενεργειακό κέντρο, μαζί με τον Κρόνο και τον Ουρανό, τοποθετούμε, αναγνωρίζουμε και συντονιζόμαστε και με την ενέργεια του Χοίρονα. Επίσης θα σας πω ότι με το πρώτο ενεργειακό τσάκρα και ό,τι έχει να κάνει με τη γείωση, μαζί με την πύλη που ανοίγει προς τα κέντρα και τα ενεργειακά σώματα, άρα το σώμα, το φυσικό σώμα του καθενός από εμάς, εκεί υπάρχει και η Δήμητρα, οι Σέρες, για αυτούς που ασχολούνται με την αστρολογία. Οπότε έχουμε την πύλη, τον Χοίρονα, που ρυθμίζει τις ενέργειες για το άνοιγμα του κύκλου προς την ευθεία, την ενεργειακή ευθεία των ενεργειακών κέντρων, που στο πρώτο τσάκρα συναντούμε, όπως είπαμε, τον Υδροχό και τον Εγώκερο, τον Κρόνο και τον Ουρανό, και λίγο κοντά τους, αρκετά δυνατή ενέργεια, οι Σέρες. Επίσης λέγεται ότι κυβερνά την Παρθένο, οπότε βλέπετε ότι έχει να κάνει με το πρώτο τσάκρας, χρειάζεται το πρώτο ενεργειακό κέντρο να έχει ένα γήινο στοιχείο. Γιατί και η πύλη και το κλειδί και ο Χοίρονας συντονίζουν και ρυθμίζουν το άτομο και τα ενεργειακά μας κέντρα, τις γήινες και τις ουράνιες ενέργειες. Αφύπνιση η οποία γίνεται αφού πρώτα αναγνωρίσουμε το τραύμα, αναγνωρίσουμε την υφή και το βάθος και μπορούμε να ασχοληθούμε με τη θεραπεία του. Άρα το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι η αναγνώριση της θεραπευτικής ενέργειας του Χοίρονα που βρίσκεται σε κάποιο σημείο στο προσωπικό μας οροσκόπιο. Για να αναγνωρίσουμε τη θεραπευτική ενέργεια του Χοίρονα, θα πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε το τραύμα. Αφού αναγνωρίσουμε το τραύμα, η δουλειά που έχουμε να κάνουμε, είτε ως άσκηση διαλογισμού, είτε ως μια προσευχή, είναι αναγνωρίζουμε το τραύμα, αναγνωρίζουμε τον εσωτερικό μας χώρο, αναγνωρίζουμε τον εξωτερικό μας χώρο, και αφού αναγνωρίσουμε τους δύο αυτούς χώρους, συντονίζουμε το έσω
πάει έξω και το έξω μπαίνει μέσα. Αυτός ο συντονισμός φέρνει σε μια εξαιρετική, ρυθμίζει μάλλον εξαιρετικά τις ουράνιες και τις γήινες ενέργειες. Ουράνιες και γήινες ενέργειες οι οποίες βρίσκονται στο πρώτο τσάκρας μας, βρίσκονται στο κομμάτι της βάσης, στη γείωση. Έχω να πω πολλά γι' αυτό, ίσως κάποια στιγμή να επιστρέψουμε να κάνουμε μια ή δύο, μάλλον δύο θα χρειαστούμε, ειδικές εκπομπές για τους πλανήτες, τα ζώδια και τα ενεργειακά κέντρα. Σήμερα και πάλι δεν θα πω πάρα πολλά, απλά θα ήθελα να ξέρετε σαν πληροφορία ότι κάτω από το πρώτο τσάκρας που βρίσκεται ο Κρόνος και ο Ουρανός είναι η πύλη του Χίρονα, είναι ο Χίρονας, είναι το κλειδί. Όλα ξεκινούν από το σημείο που εμείς νιώθουμε ασφάλεια, από το σημείο που εμείς νιώθουμε ισορροπία. Αυτή η ισορροπία και η ασφάλεια άλλωστε είναι η θεραπεία που ο Χίρονας θέλει να μας μιλήσει, είτε από το προσωπικό μας οροσκόπιο, είτε από διέλευση, είτε κοσμικά, ακόμα και από τα προοδευτικά συστήματα. Ο Χίρονας πάντα μιλάει, η ενέργειά του είναι πάντα δυνατή. Ο Χίρονας άλλωστε είναι και αυτός ένας από τους δυνατούς καρμικούς πλανήτες. Κρόνος χρόνος, Χίρονας θεραπευτής, Πλούτονας μεταμόρφωση και οι δεσμοί της Σελήνης, πέντε βασικοί καρμικοί δείκτες που όλοι μαζί έχουν το ρόλο τους για την εξέλιξη και την ανάπτυξή μας σε αυτήν την ενσάρκωση. Το κλειδί επίσης έχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, να δω και τα σχόλιά σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Στον κρυό, στο τέταρτο οίκο. Εγώ και η οικογένεια, αγαπημένη Ελισάβετ. Εκεί είναι και το τραύμα, από εκεί θα βρεις και τη θεραπεία. Ωραίος οροσκόπος, την 20η μοίρα του τοξότη. Ωραίος οροσκόπος, δυνατός, στην πύλη του Χίρονα. Κοιτάξτε τη θεραπεία, γίνετε θεραπευτές, αυτοθεραπευτές και θεραπευτές. Ασχοληθείτε με τον εαυτό σας. Αναγνωρίστε το τραύμα, κατανοήστε πώς μπορείτε να βγείτε εύκολα από αυτό. Και εγώ εκεί έχω τη σελήνη μου στην πύλη του Χίρονα. Οπότε όλο αυτό έχει... Και εμείς έχουμε στην Αστρία λοιπόν, αγαπημένες. Ωραία. Λοιπόν, αυτός που κρατά συμβολικά το κλειδί, αυτός είναι ο Χίρονας. Πόσο συμβολικό, όχι μόνο συμβολικό, αλλά και πολύ βαθύ, πολύ συνειδητό. Το κλειδί της πύλης κάτω από τη βάση, όπου το κρόνιο και παγωμένο πεδίο έχει την σύνδεσή του προς ή την πορεία του, φανταστείτε το σαν μια πορεία ανόδου προς τις ουράνιες ενέργειες, τις ουράνιες ενέργειες του υδροχώου και του ουρανού. Εκεί είναι το πεδίο αφύπνισης και εξέλιξης. Οπότε ξανά άλλη μια ένωση των τριών αυτών δυνατών πλανητών που είναι κοντά στο πρωτοτσάκρας. Αν θέλετε να βάλουμε και τη Δήμητρα μέσα σε αυτό να της δώσουμε μάλλον ένα ρόλο, οι γήινες, οι ουράνιες ενέργειες, το συμβολικό κλειδί της θεραπείας του Χίρονα και της αισιοδοξίας και η Δήμητρα, η οποία εκτός από όλα τα γόνιμα και θετικά κομμάτια της γης που μπορεί να έχει σαν πλανήτης και έχει, επίσης ένας πλανήτης με τον οποίο κάνουμε τις διαπραγματεύσεις μας, ο τρόπος που εμείς διαπραγματευόμαστε και τον εαυτό και τις εσωτερικές ανάγκες, αλλά και την εκδήλωσή του σε εξωτερικό πεδίο και πρακτικό πεδίο. Τι άλλο ήθελα να σας πω εδώ. Ναι, με το άνοιγμα της ενέργειας του Χίρονα έχουμε βαθιές συναισθηματικές αλλαγές. Αυτό κάνει ο Χίρονας, εκείνη η θεραπεία του, στη βαθιά συναισθηματική αλλαγή, στη βαθιά συναισθηματική δύναμη. Ο Χίρονας έχει την ικανότητα, όπως είπαμε και νωρίτερα, σαν σοφός και σαν μεγάλος κοσμικός δάσκαλος, εσωτερικά να μας δείξει τον εσωτερικό μας δάσκαλο, να αναγνωρίσουμε τον εσωτερικό μας δάσκαλο και τον εσωτερικό μας καθοδηγητή. Αυτή είναι η δουλειά του Χίρονα. Το τραύμα δεν είναι εδώ μόνο για να μας πληγώνει, το τραύμα είναι εδώ για να αναγνωρίσουμε, να δουλέψουμε πάνω σε αυτό και μέσα από αυτό να αναπτυχθούμε, να εξελιχθούμε και να αναγνωρίσουμε διάφορους τρόπους θεραπείας. Τρόποι θεραπείας που και ο Χίρονας μας δείχνει και σαν καρμικός δείκτης και σαν κλειδί, σαν κλειδοκράτορας της ενέργειας, της ένωσης των γήινων και ουράνιων ενεργειών και κυρίως όλα αυτά συμβαίνουν μέσα από το ασφαλές και ισορροπημένο σημείο που εμείς βρισκόμαστε, το ασφαλές και ισορροπημένο σημείο του ρυθμού που εμείς επιλέγουμε να στοχοποιήσουμε, που επιλέγουμε να δράσουμε, που επιλέγουμε να σκεφτούμε. Διάβγεια των εσωτερικών συναισθημάτων και άνοιγμα σωστής έκφρασης προς τα συναισθήματά μας. Και αυτό τώρα ενεργοποιείται αρκετά με την
με το πέρασμα του Ερμή αύριο. 2 του Δεκέμβρη, 2 Δεκεμβρίου, ο Ερμής περνά και ενεργοποιεί την 23η μοίρα του τοξότη, την μοίρα της πύλης του Χείρονα. Τα πληγωμένα λόγια, οι τραυματικές σκέψεις δίνουν το χώρο τους σε κάτι θεραπευτικό, σε ένα θεραπευμένο λόγο. Η σκέψη γίνεται πιο βαθιά, γίνεται πιο ουσιαστική, γίνεται πιο γλυκιά, γίνεται πιο συναισθηματική. Η αντίληψη ανοίγει, βλέπουμε τα πράγματα, σταματούμε να τα βλέπουμε μονοδιάστατα και αρχίζουμε και βάζουμε και στη σκέψη και στο λόγο και στο διάλογο, αλλά και στις κινήσεις μας και στις μετακινήσεις μας, κάτι πιο ανοιχτό, όχι μονοδιάστατο, κάτι πιο πρωτότυπο, προδευμένο, κάτι πιο ανοιχτό, δεχόμαστε, αποδεχόμαστε. Όλες αυτές οι πολύ σημαντικές έννοιες θεωρώ ότι ενεργοποιούνται αρκετά με αυτό το πέρασμα των προσωπικών πλανητών από την πύλη του Χείρονα. Και σε μια στιγμή που το έχουμε ανάγκη, πραγματικά πιστέψτε με, σε μια δύσκολη αρκετά εκρηκτική πανσέληνος, όπως όλοι έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, χρειαζόμαστε να ξέρουμε ότι έχουμε θωρακίσει τις ενέργειές μας, ότι έχουμε δουλέψει για τη θεραπεία, ότι όντως το παράθυρο της αισιοδοξίας είναι ανοιχτό. Οι σχέσεις επίσης, οι σχέσεις με τα αδέρφια, οι σχέσεις με τα παιδιά, σε έναν κύκλο, σε έναν ρυθμό αποκατάστασης. Όλα με αυτό το πέρασμα του Ερμή και από την πύλη του Χείρονα δείχνουν πού έχουμε την ανάγκη να θεραπεύσουμε σχέσεις και πώς. Και νομίζω ότι καλό θα είναι να σκεφτούμε πιο βαθιά, μας δίνει την ικανότητα να σκεφτούμε πιο βαθιά, να σκεφτούμε ουσιαστικά και πιο αληθινά ποιες σχέσεις θέλουμε να αλλάξουμε, να θεραπεύσουμε, να βοηθήσουμε, τι έχουμε κάνει λάθος εμείς, πώς πρέπει εμείς να αλλάξουμε, να διορθώσουμε τα λάθη μας, πού πρέπει να ζητήσουμε συγχώρεση, πύλη του Χείρονα, πύλη του θεραπευτή και σημείο συγχώρεσης, αποφάσεις και τρόπο σκέψης που έρχονται με μια διάθεση διαφορετική, διάθεση ηρεμίας και αρμονίας. Ας σταθούμε σε αυτό. Θεωρώ ότι με το πέρασμα του Ερμή αλλά και της Αφροδίτης από την πύλη του Χείρονα αλλάζει και ένα κομμάτι της νοοτροπίας μας. Αλλάζει η κρίση. Μπαίνουμε στην έννοια και δεχόμαστε πολύ βαθιά και ουσιαστικά την έννοια του μοιράσματος στην επιφάνεια. Θα μπορέσουμε να τα εξηγήσουμε και σε άλλες εκπομπές. Νομίζω ότι θα είναι ένα θέμα που θα ξανασχοληθούμε αρκετά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Και εμένα με αφορά, από ό,τι βλέπω σας αφορά και εσάς αρκετά, χαίρομαι. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για τον αγαπημένο Χείρονα, τον αγαπάμε όλοι. Ένας κοσμικός δάσκαλος, ο οποίος τον σεβόμαστε, ο ίδιος ήταν αρκετά ταπεινός, όσο σοφός και δυνατός ήταν, η ταπεινότητά του ήταν κάτι που ξεχώριζε πολύ. Ένας Χείρονας, ο οποίος πάντα στο μυαλό μας, ειδικά σε εμάς που ασχολούμαστε με την αστρολογία, πρώτα τρομάζει, γιατί έχει την έννοια του τραύματος και της ανοιχτής πληγής, αλλά αν το δείτε καθαρά θεραπευτικά, αν το δείτε από την πλευρά των εναλλακτικών θεραπείων, του διαλογισμού, του χριστιανισμού, της προσευχής, στο τραύμα έχουμε την ανάγκη να θεραπεύσουμε, στο τραύμα έχουμε την ανάγκη να μπούμε εσωτερικά και να δούμε βαθιά τα πράγματα που θέλουμε να αλλάξουμε στη ζωή μας. Η γνώση και η θεραπεία, επίσης έχω την αίσθηση ότι θα βγει και μια ανάγκη σε πολλούς και ειδικά στα ζώδια της φωτιάς και στα ζώδια του αέρα, ειδικά το τρίτο δεκαημέρου, να μπουν σε ένα κομμάτι να μάθουν θεραπείες, να συναντήσουν καθοδηγητές, να ασχοληθούν με τη θεραπεία είτε ψυχολογικών, είτε νοητικών, είτε σωματικών ασθενειών ή δυσκολιών ή οτιδήποτε, δεν έχει σημασία τι, αλλά αυτή η ανάγκη του να μάθουν, όχι μόνο να θεραπευτούν, αλλά και να μάθουν κάτι, να μπουν σε ένα πλαίσιο γνώσης, σε ένα πεδίο γνώσης, νομίζω ότι θα βγει αρκετά. Υπάρχει μια ικανότητα με το πέρασμα και το άνοιγμα της πύλης του Χείρονα από το Ερμής, περνώντας από τον Χείρονα, υπάρχει και ιδιότητα, ένα θεραπευτικό άνοιγμα, να κατανοηθεί και όλα στο τραύμα. Δηλαδή πολλές φορές πιστεύουμε ότι το τραύμα είναι εκεί, έχουμε μια πληγή, δεν την πατάμε, δεν την ακουμπάμε, δεν ξέρουμε γιατί έχει βγει, δεν ξέρουμε από πού, ή ξέρουμε και δεν το λέμε, ή ξέρουμε και δεν το εκφράζουμε. Ακόμα και με τον εαυτό μας μπορεί και να μην ξέρουμε και να νομίζουμε ότι είναι κάτι άλλο. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει και η στιγμή του να κατανοήσουμε σε βάθος και πραγματικά και αληθινά
Πού είναι το τραύμα, υπάρχει το τραύμα, τι έχω κάνει γι' αυτό, μήπως το έχω θεραπεύσει λίγο, μήπως έχω ασχοληθεί χωρίς να έχω καταλάβει και να το κάνω πιο ζεστά, να το κάνω πιο αληθινά. Και παράλληλα και το πέρασμα της Αφροδίτης από την πύλη του Χείρωνα. Η Αφροδίτη θα τη βρει ανοιχτή την πόρτα και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα μπουν οι αξίες, θα μπουν τα συναισθήματα και οι σχέσεις. Πρώτα θα γίνει σκέψη, πρώτα θα γίνει όλο το κομμάτι της κρίσης και της αντίληψης και εν συνεχεία το πέρασμα της Αφροδίτης θα εντάξει σε αυτή την εργασία και τις αξίες, τις συναισθηματικές δυνάμεις, την ισορροπία του αξιακού συστήματος. Μια Αφροδίτη η οποία θα έχει την ικανότητα να θεραπεύσει και έρωτες. Θα έχει την ικανότητα να θεραπεύσει πληγές από έρωτες, να ανοίξει καινούριους έρωτες, να μαλακώσει υπάρχουσες σχέσεις, να φέρει πιο κοντά ακόμα και τις ωραίες σχέσεις, ακόμα πιο κοντά, να γίνει ένα ζέσταμα και στα ερωτικά ζητήματα και όχι μόνο σε φιλικές σχέσεις, σε συνεργασιακές σχέσεις, σε οικογενειακές σχέσεις. Όλη αυτή η ανάγκη, λόγω και της δύσκολης περίοδου που έχουμε περάσει πάρα πολύ καιρό και που έρχεται, που νιώθουμε τη δυσκολία, πόσο σημαντικό είναι μέσα σε όλο αυτό να γνωρίζουμε ότι κάποιες σχέσεις μπορούν να θεραπευτούν, μπορούν να συντονιστούν με διαφορετικό τρόπο, να μαλακώσουν κάποιες ενέργειες και να ξαναβάλουμε κάποιους δυνατούς στόχους για συναισθηματικές ισορροπίες, για επίτευξη ερωτικών σχέσεων και σε έναν ρυθμό που πραγματικά εμείς θα αναγνωρίσουμε που χρειάζεται να γίνει αυτό και πώς. Θεραπεία λοιπόν και στο συναίσθημα, θεραπεία και στις αξίες. Αξίες που αφορούν και τις ηθικές και τις υλικές και τις συναισθηματικές. Θα μαλακώσουν οι πληγές μας. Υπάρχει αυτή η συμφωνία μεταξύ των πλανητών, περνώντας από την πύλη του Χείρωνα, να συντονιστούν μαζί του και να θεραπευτούμε. Η θεραπευτική οδός είναι ανοιχτή, οικονομικά ζητήματα επίσης, ασφάλειες, όλα μπαίνουν πια σε κλειό θεραπείας, μαζί με το παράθυρο ανοιχτό της αισιοδοξίας, άλλο ένα παράθυρο ανοιχτό της θεραπείας. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά έτοιμοι για τη δύσκολη Πανσέλινο, κρατάμε πολύ σωστά εφόδια, σωστά ενεργειακά εφόδια για να αντιμετωπίσουμε κάποιες δύσκολες καταστάσεις που σίγουρα αυτή η Πανσέλινος θα εκδηλώσει και θα αποκαλύψει. Η ανάγκη του ατόμου δεν θα είναι μόνο για το προσωπικό ή το ατομικό του καλό, όλη αυτή η θεραπευτική ενέργεια θα μας αφορά και για το συλλογικό καλό. Επίσης κάτι που το έχουμε ανάγκη, να ξυπνήσουν οι συνειδητότητες, να αφυπνιστούν οι συνειδητότητες και να μπούμε όλοι μαζί σε έναν κύκλο θετικής θεραπείας, ένα κύκλο θετικής θεραπείας όπου το βέλος του Χείρωνα αφορά την ευθεία γραμμή των ενεργειακών κέντρων, κάτι που αναφέραμε και στην αρχή της κουβέντας μας. Και αυτό είναι το πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι μέσα στον κύκλο υπάρχει η ευθεία γραμμή των ενεργειακών κέντρων. Εκεί είμαστε εμείς με όλη μας την υπόσταση και όλη την ανάγκη. Ξεκινάει από την ισορροπία και την ασφάλεια, κάτω από τη βάση, το κλειδί, η πύλη του Χείρωνα, ανοίγει την πόρτα προς τον κύκλο, το ζωδιακό κύκλο, και εκεί το πρώτο που συναντά είναι δύο διαφορετικές ενέργειες, οι γήινες και οι ουράνιες, και πρέπει να συντονιστούν. Έχουμε ένα πολύ καλό ρυθμιστή όμως, τον Χείρωνα. Έχουμε έναν ρυθμιστή ο οποίος σαφώς και θα φέρει στην επιφάνεια το τραύμα, αλλά όχι για να μας πληγώσει, για να δούμε πού θέλουμε να το θεραπεύσουμε και πώς. Εκεί επάνω, γι' αυτό σας ανέφερα και νωρίτερα τη Δήμητρα, βάλτε τις διαπραγματεύσεις. Διαπραγματευτείτε με τον εαυτό, διαπραγματευτείτε με τους άλλους, συντονιστείτε, επικοινωνήστε. Ο Ερμής περνάει, θα δώσει την επικοινωνία. Η Αφροδίτη περνάει, θα δώσει το συνέστημα. Και είναι πάρα πολύ ωραία στιγμή. Επίσης να πω ότι ακριβώς στις 5 Δεκέμβρη και στην ενέργεια της δύσκολης Πανσελίνου βέβαια θα υπάρχει η ενέργεια αυτή, ο ήλιος από τις 12 μοίρες στο τοξότη θα κάνει ένα εξαιρετικό τρίγωνο και αυτός με τον Χείρωνα στον Κριό. Άλλη μια πολύ δυνατή χειρόνια ενέργεια, άλλη μια δυνατή χειρόνια φωτεινή ενέργεια θεραπείας. Αυτοπεποίθηση, κατανόηση, εναρμόνιση, η ενέργεια της θεραπείας αλλά και η ενέργεια της ολοκλήρωσης. Αυτοί οι δύο συνθετικές όψεις μας δείχνουν φως στον θεραπευμένο εαυτό, δίνουν φως στο κομμάτι της ολοκλήρωσης. Ζώδια
δυνατής εύνοιας προς το θεραπευμένο μονοπάτι, πάλι θα πω ότι σίγουρα είναι τα ζώδια της φωτιάς και τα ζώδια του αέρα, αλλά όχι ότι τα υπόλοιπα ζώδια της γης και του νερού δεν έχουν να λάβουν από αυτή τη θεραπευμένη θεραπευτική ενέργεια που ο Χήρονας με το άνοιγμά του θα δώσει. Όλα τα ζώδια σε αυτή την χειρόνια ενέργεια έχουμε να λάβουμε θεραπεία, έχουμε να λάβουμε φως, έχουμε να λάβουμε αισιοδοξία. Κρατάμε άλλο ένα παράθυρο ανοιχτό. Άνοιξε ένα πολύ δυνατό παράθυρο στις 24 Νοέμβρη, το παράθυρο της αισιοδοξία της νέας Σελήνης σε τρίγωνα με τον Δία, ένας Δίας ο οποίος συνεχίζει και κάνει εξαιρετικά εξάγωνα αλήθειας με τον Πλούτονα στον Εγώκυρο, και εν συνεχεία το παράθυρο αυτό συμπληρώνεται με μια ακόμα δυνατή ενέργεια θετικότητα, στο οποίο είναι η χειρόνια θεραπευμένη, θεραπευτική ενέργεια της πύλης του Χήρωνα που ξεκάθαρα ενεργοποιείται. Θα το δούμε και με ένα άλλο τρόπο, όπως σας έχω συνηθίσει, σας διαβάζω και σας λέω κάποια πράγματα και από τα σαβαϊτικά σύμβολα, που καθόλου τυχαίο, απλά συντονισμένο και αυτό, συμφωνεί απόλυτα με ό,τι λέμε για τη χειρόνια ενέργεια. Γεια σου Νόνα μου, μας βλέπει κοινώνα, πόσο χαίρομαι αγάπη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, χαιρετίσματα σε όλους, σας ευχαριστώ πολύ, φιλιά σε όλους, βεβαίως, χαίρομαι. Τα σαβετικά σύμβολα, θα σας διαβάσω τη φάση, θα σας διαβάσω την εικόνα και θα σας δώσω και τη βασική νότα. Ένα γαλάζιο πουλί κουρνιασμένο στην πύλη μιας αγρικίας. Το έχουμε ξαναδιαβάσει, είχαμε ξαναβρεθεί σε αυτήν τη στιγμή να λέμε για τα σαβητικά σύμβολα και τη συγκεκριμένη μοίρα. Η βασική νότα, η ανταμοιβή, η οποία ακολουθεί κάθε προσπάθεια συγχώνευσης με ένα κοινωνικό περιβάλλον για εκείνους που παραμένουν ειλικρινείς με τον αληθινό τους εαυτό. Τα σύμβολα και το μήνυμά τους ξεκάθαρο για άλλη μια φορά. Ειλικρίνεια, αλήθεια. Όλο αυτό είναι που η πύλη του Χήρωνα μας ανοίγει να δούμε. Την ειλικρίνεια, την αλήθεια, το πού θέλουμε να δουλέψουμε, ποια είναι η εναρμόνισή μας με την ανοιχτή αντίληψη και όχι με την μονοδιάστατη, πού είναι το αξιακό μας σύστημα, σε ποιο σημείο το έχουμε ισορροπημένο, πόσο το έχουμε συντονισμένο με τα θέλω και τους στόχους μας, και εν συνεχεία το τρίγωνο του ηλίου με τον Χήρωνα, δυνατή χειρόνια ενέργεια, κατανόησης, αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης. Αυτός είναι ο αληθινός εαυτός. Ο εαυτός που εκτιμά τον εαυτό του, που εκτιμά τους στόχους, που έχει την αυτοπεποίθηση. Ένα σύμβολο ευτυχίας, σύμβολο ανοιχτής συνειδητής άσκησης, που πάντα μέσα από τη συνειδητή ανοιχτή άσκηση έρχεται η θεραπεία, έρχεται η συνειδητότητα, έρχεται η αρμονία, έρχεται η γαλήνη. Γιατί μέσα από τη συνειδητή άσκηση, μέσα τη χειρόνια ενέργεια, έχουμε την αταραξία. Μια αταραξία την οποία τη χρειαζόμαστε για να μπορούμε να κινήσουμε σωστά το ρυθμό της εκδήλωσης και της έκφρασης των θέλω και του στόχου μας. Πνευματικός προσανατολισμός και πολύ εξαιρετικά ωραία συγκεντρωμένη προσοχή στο στόχο, και εσωτερικά αλλά και σε εξωτερική εκδήλωση. Βλέπετε ότι μας ζητάει να έχουμε και ένα συντονισμό. Το εσωτερικό μας, σας το είπα και νωρίτερα, να βγει εξωτερικά, να το παρουσιάσουμε. Και ό,τι λαμβάνουμε από έξω, καλά, κακά, ακόμα και τα κακά, μπορούμε να τα μεταμορφώσουμε σε καλά και αυτά να τα βάλουμε μέσα μας και να δουλέψουμε μαζί τους. Εκείνη είναι η στιγμή που έρχεται μια εξαιρετική ισορροπία και έχουμε την ανάπτυξη της συνειδητότητας. Μια ανάπτυξη συνειδητότητας την οποία τη χρειαζόμαστε για τη γαλήνη, την ηρεμία και την αρμονία. Ένας άξονας που αφορά πάρα πολύ το τρίγωνο του ηλίου Χήρωνα, αλλά και το άνοιγμα της πύλης του Χήρωνα στις 23 μοίρες του τοξότη. Λέξη κλειδί για τα σαβετικά σύμβολα είναι η καλοτυχία. Ούτε αυτό είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα είναι εδώ για να μας δείξουν ότι ανοίγοντας προς τη θετικότητα με την αισιοδοξία που λάβαμε από τη νέα σελήνη, μπορεί να μας βοηθήσει να θωρακίσουμε κι άλλο τις ενέργειες και να δώσουμε το δικό μας δυναμικό παρόν στα δύσκολα της εκρηκτικής πανσελήνου που έρχεται στις 8 Δεκεμβρίου. Θα έχουμε και το πέρασμα των προσωπικών πλανητών στον Εγώκερο και κάπως τα πράγματα θα είναι πιο αγιωμένα, πιο σταθερά, θα υπάρχει μια διαφορετική σιγουριά.
Ένας εγώκερος που, όπως είπαμε, έχει να κάνει με τη γείωση, έχει να κάνει με τις ασφάλειες, έχει να κάνει με τις ισορροπίες. Όλα μας προετοιμάζουν για αυτό το ασφαλές και σίγουρο σταθερό μας βήμα. Ένα σταθερό βήμα προς την εξέλιξη και την ανάπτυξη. Νομίζω ότι καλό θα είναι να δούμε λίγο και τα ζώδια. Θα ακούτε τα ζώδια με έναν τρόπο, ποια είναι η χειρόνια ενέργεια, σε ποιο κομμάτι της ζωής μας μπορούμε να την αναγνωρίζουμε, σε ποιο κομμάτι της ζωής μας σε αυτή τη φάση πρέπει να δώσουμε σημασία σε αυτήν την θεραπευτική χειρόνια ενέργεια. Για τους κρυούς η θεραπεία και η αναγνώριση της αρμονίας και της ισορροπίας, οπότε θα τα ακούτε κάπως έτσι, πού υπάρχει θεραπεία, πού θα υπάρχει η εναρμόνιση ισορροπίας, γαλήνης, θετικών πραγμάτων, πού πρέπει να σταθούμε και να δούμε. Για εσάς τους κρυούς έχει να κάνει αρκετά με την εσωτερικότητά σας, την πνευματικότητα και τα ιδανικά σας. Αναγνώριση του εσωτερικού σας δασκάλου, αναγνώριση της δικής σας εσωτερικής δύναμης και μέσα από τη δική σας εσωτερική δύναμη η ανάπτυξη των αξιών, ο συντονισμός των αξιών με την αντίληψη, τη σκέψη και την κρίση σας, ακόμα και με το διάλογο και την επικοινωνία. Η χειρόνια ενέργεια της πύλης μπορεί να σας ξεμπλοκάρει από το τραύμα, να ξαναβάλλετε ψηλά την εσωτερικότητά σας και με σύμβουλο τον εσωτερικό καθοδηγητή σας να βρείτε την εσωτερική διάβγεια και θεραπεία. Οι εσωτερικές ενέργειες της πύλης του Χείρωνα, απόλυτα συντονισμένες εδώ με τον φυσικό οίκο του Τοξότη και τον Δία για σας, σας δίνει ένα άνοιγμα και εσωτερικό και εξωτερικό, ακόμα και πλάνα για ταξίδια τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν με για πνευματικό ενδιαφέρον ή και ταξίδια αναψυχής, σας δίνουν μία αναπλήρωση στο κενό και το μάτιο και θεραπεύεστε μέσα από αυτό. Πιστεύετε στον εαυτό, καθοδηγήστε από τον εσωτερικό δάσκαλο. Για τους Ταύρους, η χειρόνια ενέργεια, η πύλη του Χείρων ενεργοποιείται και σας δείχνει ένα πολύ πολύ ουσιαστικό βάθος στην έρευνά σας. Μπείτε, μη φοβηθείτε. Μπείτε στα σκοτάδια και θα δείτε φως. Θα δείτε το φως πολύ πιο νωρίς από όσο πιστεύετε. Θα δείτε το φως και την αξία του φωτός και της θεραπευμένης ενέργειας πιο νωρίς από όσο πιστεύετε. Έχετε ταλαιπωρηθεί αρκετά, οπότε έχετε ανάγκη να δουλέψετε με τον εαυτό. Έχετε ανάγκη να απαλύνετε τις πληγές και τις κρίσεις σας. Έχετε ανάγκη να μπείτε στον δρόμο για να βρείτε λύσεις. Έχετε ανάγκη να βρείτε λύσεις θεραπείας, να αναγνωρίσετε εκ νέου ασφάλειες και να μπείτε στο πεδίο αποδοχής και κατανόησης. Νομίζω ότι για εσάς τους Ταύρους η δουλειά μπορεί να σας πάρει λίγο περισσότερο χρόνο, γιατί υπάρχει ακόμα η ενέργεια των δυσκολιών που περάσατε, αλλά πιστέψτε με, θα σας κάνει πάρα πολύ καλό να συντονιστείτε πάρα πολύ με το κομμάτι θεραπείας, με το κομμάτι της συγκεντρωμένης και της πολύ επικεντρωμένης άσκησης με τον εαυτό και τις ασφάλειες. Η αποδοχή και η κατανόηση θα έχει να κάνει πολύ με τη συναισθηματική σας δύναμη. Θα αναγνωρίσετε πάλι την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση και θα θεραπεύσετε ή θα δείτε το εγώ σας θεραπευμένο, και αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή. Για τα πιο πρακτικά ζητήματα, τα οικονομικά σας κάπως θα δείτε ότι μπορούν να... Ένα αισιόδοξο μήνυμα για τα οικονομικά σας θα το δείτε, νομίζω, και μπορείτε, κάτι που σας αφορά και όλες σας τους Ταύρους πολύ, και χωρίς παρεμβολές μπορείτε να συντονιστείτε, να βρείτε λύσεις με τα οικονομικά και τα οικονομικά σας ζητήματα. Πολύ ωραία. Η Δίδυμη. Δίδυμη, εσάς όλο το θεραπευμένο κομμάτι έχει να κάνει ξεκάθαρα με το εμείς, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τις σχέσεις, είτε προσωπικές είτε συνεργασίες, και έναν πολύ, θα πρέπει να βρείτε έναν διαφορετικό ρυθμό ανάμεσα σε εσάς και τους άλλους, στο εγώ και στο εμείς. Ένα ρυθμό που από κοινού θα τον αποφασίσετε, έχετε ευκαιρίες να συντονιστείτε, σας δίνει εξαιρετική ευκαιρία συντονισμού στο να ρυθμίσετε τις σχέσεις με τους άλλους. Σχέσεις που θεραπεύονται και ο εαυτός σας βρίσκει την αρμονική του θέση μέσα στις σχέσεις. Νομίζω ότι μπορείτε να αναγνωρίσετε τι ήταν αυτό που σας πλήγωνε μέσα από τις σχέσεις, τι ήταν αυτό που κάνατε εσείς και πληγώνατε τις σχέσεις, και όλο αυτό έχετε την ικανότητα να το θεραπεύσετε. Στιγμή που η μάθηση και η γνώση
της θεραπευτικής ενέργειας της πύλης του Χίρονα, σας ζητά μέσα στις σχέσεις, μέσα από τον εαυτό σας προς τους άλλους, να βγει και η δημιουργικότητά σας. Αν αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο στο ρυθμό, όπως σας είπα νωρίτερα, να συντονίσετε το ρυθμό, θα πρέπει να συντονίσετε και να βάλετε την δημιουργικότητα, την κατανόηση και την αλήθεια και έτσι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να φτιάξετε τις σχέσεις. Επίσης θα έλεγα για εσάς τους διδύμους εδώ με την πύλη του Χίρονα, επειδή είναι και ακριβίας αντίθεση από εσάς και έχετε και τον Άρη επάνω, έχετε και την έντονη και δυνατή εμβέλεια αυτής της Πανσελίνου που είναι λίγο δύσκολη, θα σας πω κάτι έτσι όπως το νιώθω. Δράστε, μην αντιδράστε. Δημιουργήστε, κάντε διάλογο, αφήστε την μετάδοση των συναισθημάτων να κυλήσει, τη ροή να κυλήσει και μην αντιδράτε. Η αντίδρασή σας αυτή τη στιγμή έχει σύγκρουση, η αντίδρασή σας έχει ένταση. Οπότε δείτε την ευκαιρία που σας δίνει η πύλη του Χίρονα να μην αντιδράσετε, να μην συγκρουστείτε, να μην βάλετε ένταση και νευρικότητα. Κάντε δράση. Βάλτε δραστηριότητες, κάντε συμφωνίες, κάντε κοινούς, από κοινού σχέδια και μην συγκρούεστε. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς. Περνάμε στους καρκίνους. Να δω λίγο και τα σχόλιά σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ. Α, μπράβο, Νόνα. Χαίρομαι. Τ' άκουσε τα σύμβολα. Χαίρομαι πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Η Νόνα γράφει ότι άκουσε τα σαβετικά σύμβολα. Πολύ ωραία. Ο Χίρονας είναι πολύ ενδιαφέρον. Η ενέργειά του είναι ενδιαφέρουσα σε όλα τα ζώδια. Σε όλα τα ζώδια. Πολύ ενδιαφέρουσα ενέργεια παντού. Για τους καρκίνους, θεραπεία στο φυσικό σώμα, αναγνώριση ακριβώς του πεδίου ίασης, οργάνωση για να δείτε σωστά την θεραπεία, τη θεραπεία για το φυσικό σώμα, τη θεραπεία για την άσκηση εννοητικά, ψυχολογικά, οργανωθείτε, εξεταστείτε, δείτε πράγματα, μη φοβάστε, θεραπευτείτε, βάλτε σωστή μέθοδο και οργάνωση στο πώς τοποθετώ την ίαση και τη θεραπεία. Θα βοηθήσει αρκετά ο Χίρονας, το άνοιγμα σε εσάς τους καρκίνους, θα σας φέρει μια εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα στο σώμα και τη ψυχή. Επίσης, δώστε σημασία οι καρκίνοι στα μικρά σας ζώα. Αγκαλιάστε τα, αγαπήστε τα, το κάνετε αυτό ούτως ή άλλως. Όσοι έχετε ζώα, όλοι αγαπάτε τα ζώα. Είναι μια πολύ έντονη πύλη θεραπευτικής δύναμης στα μικρά ζώα και εδώ για εσάς τους καρκίνους αυτό σας τονίζει να το δείτε. Η διάκριση και η μέθοδος θα σας δείξουν πως ο Χίρονας και η χερόνια ενέργειά του βοηθάει την επικοινωνία στο καθημερινό σας εργασιακό κύκλο. Βοηθάει και γεφυρώνει τις σχέσεις γιατί εσείς έχετε βρει την ισορροπία του σώματος και της ψυχής. Οπότε όλο αυτό θα είναι πάρα πολύ βοηθητικό για τον εργασιακό σας κύκλο, την εργασιακή σας καθημερινότητα, αλλά και για τον δικό σας τρόπο σκέψης. Θεωρώ ότι και εδώ για τους καρκίνους έχει μια πολύ ιδιαίτερη δυνατή εύνοια, λόγω, όπως σας είπα νωρίτερα, της θεραπείας του σώματος καταρχήν. Για τα λιοντάρια μας, χειρόνια, ενέργεια και άνοιγμα στην ανακάλυψη του δημιουργικού μας πεδίου. Δημιουργήστε, ερωτευτείτε, διασκεδάστε, χαρείτε. Έρωτες, άνοιγμα στη χαρά και στη δραστηριότητα για τους λέοντες. Σας φαίνει στην επιφάνεια πολύ τα θέλω, τις επιθυμίες και τους στόχους. Σας ανοίγει έναν αυθορμητισμό. Σας ανοίγει και σας φαίνει στην επιφάνεια τον αυθορμητισμό, την εξωστρέφεια. Και το θεραπευτικό μήνυμα του Χίρονα για σας είναι το φως. Η μετάδοση φωτός από την πύλη του Χίρονα, από την μετάδοση των συναισθημάτων, από τα πραγματικά τα αληθινά λόγια, με τις αξίες ένα ισορροπημένο σημείο και πεδίο που εσείς επιθυμείτε. Ασχολία με τα παιδιά σας, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ θεραπευτικό πάντα. Ή τα παιδιά σας θα έχουν τέτοια ανάγκη να βγουν πιο πολύ και να συντονιστούν με την εξωστρέφεια και τη χαρά. Γιορτές έρχονται, όλο αυτό θα δείτε ότι θα υπάρξει και να το κάνετε γιατί δυναμώνει πολύ τη συναισθηματική
ισορροπία και, και το άνοιγμα της επικοινωνίας, χωρίς φόβους, χωρίς συγκρούσεις, και η ασφάλεια και η ευτυχία θα παραλάβουν τη θέση τους αντί των φόβων, των συγκρούσεων, των περιορισμών και των ανατροπών που το προηγούμενο διάστημα σίγουρα είχατε λόγω των εκλήψεων. Λέοντες. Τα είχα βάλει μαζί πριν, μάλλον. Ναι. Τις κάνω τις γκάφες. Αλλά τα διορθώνω γρήγορα. Οπότε είχα κρατήσει και το Λέοντα και τον Καρκίνο. Τώρα κατάλαβα τι έκανα. Με συγχωρείτε πολύ. Κλείνω και τον Λέοντα και πάω στον Παρθένο. Στην Παρθένο. Ναι. Γκαφαντζής. Για σας τους αγαπημένους Παρθένους, θεραπεία, άνοιγμα, εσωτερικότητα, στον ψυχισμό, στη ψυχή, η έρευνα της θεραπευτικής ενέργειας του Χίρονα μέσω της οικογενειακής εστίας, μέσω της οικογενειακής εστίας, αλλά και, από τα βάθη του ψυχισμού. Ικανότητα να θεραπευτούν οικογενειακές σχέσεις, ικανότητα να δείτε τον εαυτό σας θετικά μέσα στην οικογένεια, να τοποθετήσετε με έναν διαφορετικό τρόπο το διάλογο στις οικογενειακές σχέσεις, να δείτε διαφορετικά μαμά, μπαμπά, αδέλφια, όλο αυτό το κομμάτι θα σας βοηθήσει πολύ, θα σας φέρει μια θαλπορή. Επικοινωνήστε με τους οικείους σας και ακούστε τους, κατανοήστε τους, εκφραστείτε εσείς, πείτε αυτά εσείς που θέλετε, είναι ευκαιρία να μην πληγώσουν και οι πληγές να θεραπευτούν. Το είπαμε, είναι ξεκάθαρο ότι είναι η ευκαιρία να ανοίξουμε ένα κομμάτι θεραπείας του τραύματος. Επίσης, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ για σας είναι ότι συμφιλειωθείτε με θέματα του παρελθόντος. Ή προσπαθήστε να τα διορθώσετε ή απλά συμφιλειωθείτε. Προσοχή, μην προσκοληθείτε. Απλά συμφιλειωθείτε. Είναι διαφορετική η διαδικασία που πρέπει να κάνετε. Το συμφιλειώνομαι είναι αναγνωρίζω. Αναγνωρίζω και τι δέχτηκα αλλά και τι έκανα. Οπότε συμφιλειώνομαι με όλο αυτό. Δεν προσκολάμε στην ενέργεια που μου άφησε ή στο συνέστημα ή στις αισθήσεις που μου άφησε. Προχωρώ παρακάτω αλλά συμφιλειώνομαι. Το έχω τοποθετήσει, το έχω τακτοποιήσει μέσα μου έτσι και όπου και όπως πρέπει. Θεραπεία και γεύμισμα της ενέργειας, κυρίως λόγω μέσω του ψυχισμού και λόγω μιας έντονης ψυχικής διάθεσης και για ανάταση που έχετε. Τώρα θα προσπαθήσω να μην κάνω το ίδιο λάθος. Κλείνουμε πρώτα το ένα, ανοίγουμε το άλλο. Σωστά? Με μαλώνουν κιόλας εδώ, άμα κάνω λάθος. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χίρονα στο κρύο, κάτι που θα συναντάμε αρκετά συχνά. Είναι γενιά σου ούτως ή άλλως. Χίρονα στο κρύο, το εγώ θέλει έναν ισορροπημένο τρόπο να εκφραστεί. Αυτό θα κοιτάξετε, αυτό θα δουλέψετε. Για τους ζυγούς, το άνοιγμα της πύλης του Χίρονα, καθαρά στο επικοινωνιακό σημείο, καθαρά στη μετάδοση συναισθημάτων, καθαρά στη μετάδοση της σωστής αντίληψης και κρίσης. Η επικοινωνία με συμφωνίες και διάλογο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Αναζητήστε θεραπευτικούς δρόμους, να μάθετε, να γνωρίσετε καινούργια πράγματα, να σπουδάσετε θεραπευτικές εναλλακτικές μεθόδους, είτε κλασικές. Δείτε τον εαυτό σας πόσο ενδιαφέρον θα είναι να μάθει να αυτοθεραπεύεται. Ανακαλύψτε, μπείτε, διαβάστε, αναγνωρίστε τις εναλλακτικές θεραπείες, ακούστε τον δάσκαλο που κατοικεί μέσα σας, σας οδηγεί στο πώς να μάθετε κι εσείς να θεραπεύεστε ή να θεραπεύετε άλλους. Επίσης, μετακινήσεις που σας ευνοούν, και αυτές θα μπορούσαν να είναι και για θεραπευτικούς πνευματικούς λόγους, αλλά μετακινήσεις που σας ευνοούν και θα σας δώσουν ένα άνοιγμα, μια ανάσα από τα δύσκολα για να μπορείτε να δείτε τα πράγματα πιο θετικά. Ευκαιρίες για συναισθηματικές αλήθειες και λόγια θεραπείας που μπορείτε να πείτε αλλά μπορείτε και να ακούσετε. Μοιράστε, ανοίξτε στο μοίρασμα σχέσεις που αφορούν
αδέρφια, συγγενείς, το καθημερινό γύρο, τις ανάγκες σας, όλα αυτά μπορούν να θεραπευτούν. Όλες αυτές οι σχέσεις μπορείτε να τις θεραπεύσετε, μπορείτε να μοιράσετε τις αγωνίες σας για να αλλάξει αυτό το κομμάτι, να μην είναι αγωνία πια, να έχει υψηλή δόνηση, ανώτερη δόνηση και να μπείτε σε ένα κομμάτι θετικότητας, θεραπείας και θετικότητας. Είστε, όπως είπα νωρίτερα, τα ζώδια του αέρα μαζί με τα ζώδια της φωτιάς, που λαμβάνετε λίγο πιο εύκολα το μήνυμα θεραπείας του Χίρονα. Τώρα πάμε στα ζώδια του Σκορπιού. Εδώ ξεκλειδώνει για σας μια ενέργεια ανάπτυξης και ασφάλειας, την οποία επιθυμείτε καιρό. Ξεκλειδώνει δυνατότητα να αποκτήσετε και να ξαναδείτε τον εαυτό με την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση που εσείς επιθυμείτε. Έχετε την ικανότητα του σε άλλους της βαθιάς ουσιαστικής έρευνας, σας ευνοεί, σας ανοίγει, σας ξαναβάζει στο κομμάτι του έρευνο, καλλιεργώ σωστά και δημιουργώ σωστό έδαφος για τις ασφάλειες, για εσωτερικές ανάγκες, εξωτερικές ανάγκες, για οτιδήποτε τέτοιο συντονισμένο κομμάτι αξιών και στόχων, κυρίως οικονομικών και των συναισθηματικών ασφαλειών όμως. Οπότε για σας εδώ υπάρχει μια εσωτερική καθοδήγηση από το άνοιγμα της θεραπείας του Χίρονα, να νιώσετε και να δείτε τον εαυτό σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να επικοινωνήσετε, μπορείτε, με την ανάγκη που θέλετε για να καλύψετε τις ανάγκες σας, είτε τις υλικές είτε τις συναισθηματικές, και αφού έχετε κυρίως και τις ηθικές αξίες στον ίδιο ρυθμό, στον ίδιο συντονισμό, εισπράτεται τη θεραπεία μέσω πάλι μιας αληθινής ουσιαστικής ενέργειας. Όπως βλέπετε, η αλήθεια, όπως και τα σαββατικά σύμβολα πολύ σωστά είπαν, η ειλικρίνεια είναι εδώ που θα βοηθήσει πολύ. Το κλειδί, η λέξη κλειδί για τα σαββατικά σύμβολα για τη συγκεκριμένη μοίρα είναι η καλοτυχία. Η λέξη κλειδί για τη θεραπεία αυτής της χειρόνιας ενέργειας στην παρούσα φάση, μαζί με το ανοιχτό παράθυρο της αισιοδοξίας, για μένα είναι η ειλικρίνεια. Η ειλικρίνεια με τον εαυτό, η ειλικρίνεια με τους άλλους, η ειλικρίνεια με τα λόγια, η ειλικρίνεια με τη δράση, η ειλικρίνεια με τα θέλω μας, η ειλικρίνεια με τις επιθυμίες. Από εκεί θα αρχίσουμε να συντονιζόμαστε και να βγαίνουμε πάλι σε μια θετικότητα, την οποία όλοι τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη. Περνάμε στο ζώδιο του Τοξότη. Χρόνια πολλά, Τοξότες μου. Χρόνια πολλά σε όλους. Στα αδέρφια μου, σε φίλους μου, σε ένα καινούριο Τοξοτάκι που μόλις γεννήθηκε, της αγαπημένης μου φίλης, να μας ζήσει, καινούριο Τοξοτάκι. Οπότε στο γενέθλιο μήνα, στο μήνα του Τοξότη, στο μήνα της αισιοδοξίας και της εξωστρέφειας, αλλά και της εσωτερικότητας, φύση του Δία, φύση του Τοξότη, έρχεται χειρόνια ενέργεια και εντάσσει τη θεραπεία στο εγώ, τη θεραπεία στην εκδήλωση του εαυτού, τη θεραπεία στην εκδήλωση των θέλω. Ο Άρης απέναντι, έχω την αίσθηση ότι έχει κλειδώσει επιδερμικά, όπως είπαμε νωρίτερα, το απέναντι σημείο της πύλης του Χίρονα, έχει κλειδώσει επιδερμικά. Η ενέργεια είναι ακόμα πιο δυνατή, ακόμα πιο θετική. Ο Άρης, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ανάδρομος, μας έβαλε να επαναξιολογήσουμε. Σε εσάς τους τοξότες έβαλε επαναξιολόγηση ουσιαστική στο εγώ, στη δράση, στην κατανόηση των ευκαιριών και των πώς να αξιολογώ σωστά τις ευκαιρίες που μου δίνονται και πού τοποθετώ τον εαυτό μου σε αυτό. Η αξία στο προσκήνιο και σας δίνει και μια ικανότητα να πάρετε σωστές αποφάσεις, γιατί ανοίγει το κομμάτι, πολύ ανοιχτό κομμάτι της αντίληψης. Η ροή για να βελτιωθούν τα πράγματα, η ροή της θέλησης είναι ορθάνυχτη για σας, στο ξέρετε, είναι ο μήνας σας. Είχατε και μια πολύ ενδιαφέρουσα θετική νέα σελήνη.
Έχετε ακόμα κάποιες παρεμβολές, η Πανσέλινος, η δύσκολη αυτή θα είναι εκεί, αλλά όλο αυτό το δύσκολο, όλο αυτό το κομμάτι της δύσκολης Πανσελίνου θα έρθει για να σας δυναμώσει να καταλάβετε τη σωστή ροή ενέργειας. Ανοιχτή πύλη θεραπείας του εαυτού με τον άξονα της συναισθηματικής δύναμης. Από αυτή τη συναισθηματική δύναμη πρέπει πάλι να πάρετε και όπως είπα νωρίτερα για τους διδύμους, το ίδιο θα πω και εσάς. Μην αντιδράσετε, μην αντιδράσετε, δράστε. Δώστε αυτήν την ενέργεια και φέρτε στην επιφάνεια τη θεραπευμένη ενέργεια της δράσης και όχι της αντίδρασης. Η αντίδραση πάντα έχει εμπλοκή, πάντα μπορεί να έχει κάποια συγκεκριμένη σύγκρουση που καλό θα ήταν να την αποφύγουμε και ειδικά με το άνοιγμα αυτής της θετικότητας της θεραπευμένης ενέργειας του Χίρονα και του άλλου παραθύρου της αισιοδοξίας που πάλι είναι ανοιχτό, πάλι εσείς το ενεργοποιήσατε, πάλι το ζώδιο του τοξότου το ενεργοποίησε. Άρα ας δούμε τα δύο ανοιχτά παράθυρα θετικά και μη σταθούμε τόσο πολύ στο εκρηκτικό ή και να σταθούμε τουλάχιστον να ξέρουμε ότι έχουμε και τη συναισθηματική δύναμη και την νοητική υπεροχή για να τα καταφέρουμε. Αυτά για τους τοξότες, περνάμε στο ζώδιο του εγώ καιρού. Πολύ ωραία. Η εγώ καιρή. Εσάς έχετε να σας ξεμπλοκάρει εσωτερικά, να μαλακώσει την μοναχικότητά σας, να μαλακώσει το κομμάτι της θλίψης σας. Έρχεται να σας δώσει αυτή η ενέργεια κάτι που το έχετε ανάγκη ή να συμφιλειωθείτε, όπως είπα νωρίτερα, με κάποια κομμάτια του εαυτού, τα οποία μπορεί να είναι λίγο μοναχικά και να βρείτε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα στη μοναχικότητα ή να αναγνωρίσετε τελείως διαφορετικά θετικά στοιχεία εσωτερικά, ώστε να μπορείτε να εκδηλωθείτε πια και εξωτερικά με την καινούργια αναγνώριση που θα έχετε μέσα σας. Θεωρώ ότι θα βοηθήσει αρκετά το να φύγετε από φοβίες και ανασφάλειες. Θα σας βάλει να αναρωτηθείτε πού, πόσο και πώς θυσιάζεστε, γιατί δίνετε τόσο σημασία στη θυσία. Και αν αυτό, η ανάγκη του να θυσιάζεστε, έχει κάτι αρμονικό, αν όχι θα πρέπει να φύγετε. Η αρμονία σας καλεί. Σας καλεί η αρμονία εδώ εσάς τους εγώκερους, στιγμή που επίσης ανοίγει το πεδίο της συγχώρεσης, να συγχωρέσετε, να ζητήσετε συγγνώμη, όλο αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ ανοιχτό. Όπως για όλα τα ζώδια, η πύλη του Χίρονα με το πέρασμα του Ερμή και της Αφροδίτης μας καλεί να αναγνωρίσουμε και να συνδιαλεχτούμε με τον εσωτερικό μας δάσκαλο. Εκεί και εσείς θα πρέπει να έρθετε σε αυτόν τον διάλογο και την επικοινωνία μαζί του, μέσω άσκησης, μέσω διαλογισμού, μέσω προσευχής, όποιον τρόπο εσείς αποφασίσετε. Εδώ θα αναφέρετε ποιες είναι οι εσωτερικές σας ανάγκες, ώστε να επουλώσετε τα τραύματα. Και αυτό θα είναι τόσο βοηθητικό, που θα σας θεραπεύσει πάρα πολύ τη σκέψη. Θα σας απαλύνει πάρα πολύ τη σκέψη, θα μαλακώσει το πεδίο της σκέψης και έτσι η συναισθηματική δύναμη επίσης θα έχει μια άλλη νότα και πολύ πιο ουσιαστική, θετικά ουσιαστική. Το πήγαμε πιο χειρόνια σήμερα, μ' αρέσει εμένα, ελπίζω να σας αρέσει όλο αυτό το κομμάτι της χειρόνιας θετικής ενέργειας. Θέλω να στέκομαι, θα νομίζω ότι πολλές φορές μάλιστα, συγγνώμη, αλλά διαβάζω τα σχόλιά σας. Κάπου να βοηθήσω κι εγώ. Βοηθάει η Νόνα. Τέλεια. Γεια σου, Φέι μου, γιατί έχεις μπερδευτεί. Την ενέργεια, που το άνοιγμα που δίνει ο Χίρονας για ζώδιο, ναι, το άνοιγμα που δίνει ο Ερμής και η Αφροδίτη, περνώντας από την πύλη του Χίρονα, πώς θα βοηθήσει και πού, ποιο σημείο, ανάλογα με το ζώδιο που είστε. Αυτές είναι οι θέσεις που ακούμε. Mm-hmm. Ό,τι χρειαστείτε, ξαναστέλνετε για να το εξηγήσουμε. Με την έννοια ότι η διέλευση των δύο προσωπικών πλανητών από την πύλη του Χίρονα κάπως θα επηρεάσουν όλα τα ζώδια. Αυτό κοιτάμε τώρα.
πώς επηρεάζει αυτή η ενέργεια, η θεραπευμένη ενέργεια, για την παρούσα στιγμή είπαμε, όχι γενικότερα πώς είναι στο προσωπικό οροσκόπιο, για την παρούσα στιγμή. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ακούμε τα ζώδια, πού μας δίνει τώρα να σταθούμε, πού πρέπει να θωρακίσουμε ενέργεια, πού πρέπει να δούμε τη θεραπεία για να μπορέσουμε να λάβουμε όλο το θεραπευμένο κομμάτι της ενέργειας του χείρονα από τον πέρασμα των προσωπικών πλανητών. Ενεργοποιείται, παίρνουμε το ρυθμό της ενέργειας και με αυτό δουλεύουμε στη παρούσα χρονική στιγμή. Η πύλη του χείρονα για τους υδροχόους ανοιχτή στο μεταφυσικό κομμάτι. Έρχεστε κοντά στην αστρολογία, έρχεστε κοντά στην αισιοδοξία, έρχεστε κοντά και βρίσκετε θεραπευμένες σχέσεις με φίλους, με ομάδες. Θεραπεύεστε μέσα από την επικοινωνιακή διάθεση που έχετε με τους φίλους και τις ομάδες. Διάθεση να μεταδώσετε συναισθηματικά τις αλήθειες και τις ισορροπίες σας με τους φίλους, με τις ομάδες που ασχολείστε. Μπορείτε να βάλετε εκ νέου κάποιους στόχους, να τους δείτε διαφορετικά κάποιους που δεν βγαίνανε, να αλλάξετε κάποια κομμάτια των στόχων και των επιθυμιών και από εκεί να συντονιστείτε. Αυτό σας ανοίγει σας, αυτή την ενέργεια. Την ενέργεια να έρθετε συντονισμένα με φιλικές σχέσεις, σχέσεις με ομάδες, ακόμα και να δείτε διαφορετικά τι σταθερότητα σας δίνει κάποιοι φίλοι, σχέσεις, ομάδες, στόχοι αν έχουν σταθερότητα και πού. Να φύγετε από στόχους τους οποίους ή να δείτε αλλιώς κάποιους στόχους ή επιθυμίες τους οποίους φοβόσασταν να τους εκφράσετε, φοβόσασταν να συντονιστείτε μαζί τους. Θα σας βγάλει από εσωτερικές συγκρούσεις και θα σας ανοίξει πάλι σε κάτι πολύ, πολύ γνώριμο δικό σας που είναι το αντικειμενικό και το συνειδητό. Έχει την ικανότητα να σας φέρει μια εξαιρετική ισορροπία. Αυτά και για τους υδροχόους. Και θα περάσουμε στους ιχθύες. Ιχθύες, το τραύμα και η πληγή βρίσκει θεραπεία στην εικόνα σας, βρίσκει θεραπεία στο κομμάτι που εσείς θέλετε και πώς εσείς επιθυμείτε να φαίνεστε, να είστε και να δείχνετε το φως της αρμονίας και της ικανότητάς σας και του συντονισμού. Σας βοηθάει πάρα πολύ να θεραπεύσετε τον εαυτό μέσα από την καθιέρωση, μέσα από την επαγγελματική σας καθιέρωση και την επαγγελματική σας σιγουριά. Όσο αναγνωρίζετε αυτή την ενέργεια που σας δίνει, έχετε μια εξαιρετική ικανότητα να δείτε την προώθηση και την ανάπτυξη των επαγγελματικών σας ευκαιριών, των επαγγελματικών σας θέσεων και στάσεων. Επιτυχία μπορεί να ανοίξει για σας αυτή η ενέργεια από το πέρασμα του Ερμή Αφροδίτη, από την πύλη του Χείρονα, για σας τους ηχθύες, επιτυχία στα επαγγελματικά σας, επιτυχία στην εικόνα σας και σας δίνει μια εξαιρετική ικανότητα και εσάς επίσης το να τοποθετηθείτε σωστά. Κρίνετε σωστά, έχετε σωστή αντίληψη, τοποθετείτε σωστά αυτό που επιθυμείτε, είτε στην καριέρα που αφορά την καριέρα σας ή την εικόνα σας και έχετε και μια εξαιρετική ικανότητα ηχθείες να δείξετε σωστά και σταθερά. Δεν έχω βάλει το σηματάκι, συγγνώμη, το βάζω, το πρόλαβα. Ωραία, τώρα. Συγγνώμη. Σήμερα έκανα δύο λαφάκια, ναι, αλλά προσανατολίστηκα. Σας δείχνει μια πολύ ισορροπημένη καθοδήγηση του να αναδείξετε σωστά το χαρακτήρα σας. Ακούστε κι εσείς τον εσωτερικό δάσκαλο, τον θεραπευτή χείρονα μέσα σας και δείτε αυτή την πλευρά. Την πλευρά του πώς δείχνω σωστά το χαρακτήρα μου, συντονισμένο και με τα θέλω και με την εικόνα ακριβώς στο σημείο που εσείς επιθυμείτε να δείξετε. Ελπίζω να κάλυψα όσο περισσότερο μπορούσα αυτή την ενέργεια, επειδή είναι μια πάρα πολύ δυνατή ενέργεια, χειρώνει η ενέργεια. Ήταν μια πρώτη ματιά για την παρούσα στιγμή, ξαναλέω για την παρούσα στιγμή, για την ενεργοποίηση της πύλης του Χείρονα από τον Ερμή και την Αφροδίτη σε αυτό το χρόνο, τώρα, τις μέρες που μιλάμε, 2, 3, 4, 5 Δεκεμβρίου, μια ενέργεια που θα ανοίξει. Τα ζώδια τα είπαμε με τον τρόπο για εσάς που θα θέλετε να τα ξανακούσετε και να ξαναδείτε ποιο κομμάτι θεραπείας πρέπει να ακολουθήσετε. Ακούμε τα ζώδια με τον τρόπο
πού σε κάθε ζώδιο αυτή το άνοιγμα της ενέργειας, η συντονισμένη αυτή η ενέργεια της πύλης του Χίρονα, πού θα βοηθήσει το κάθε ζώδιο και πώς. Αυτή ήταν ο τρόπος που έγινε η ανάλυση σε κάθε ζώδιο. Όσο για το Χίρονα, νομίζω ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ήταν μόνο μια μικρή αρχή. Θέλω να μιλάμε για τον Χίρονα, μπορείτε και εσείς να μου το ζητάτε και θα το κάνω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ακούω και από εσάς πράγματα. Θα αλλάζουμε τη γνώμη που έχουμε και της ενέργειας του αγαπημένου πληγωμένου θεραπευτή Χίρονα. Εγώ στέκομαι πάρα πολύ στο ότι είναι θεραπευτής και ότι έχει αυτή την ανοιχτή χειρόνια, ανοιχτή κοσμική ενέργεια προς τα πράγματα. Κρατάει το κλειδί, κρατάει το κλειδί του ανοίγματος της ενέργειας. Αυτά λοιπόν από μένα. Καλό βράδυ. Πριν όμως καληνυχτήσω, να υπενθυμίσω για το σεμινάριο που έχουμε την Κυριακή, 4 Δωδεκάτου, οι γυναίκες του Ιούνγκ, 4 γυναίκες του Ιούνγκ, η Βάσια Κόντι και η Βάσια Μαυράκη, και στις 15 Γενάρη η εκδήλωσή μας στο ξενοδοχείο Λαζάρτ, 50 χρόνια Κώστας Λεφάκης, 10 χρόνια εναλλακτική παιδεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη. Πάλι θα ψάξουμε να νιώσουμε από τις ενέργειες τις πλανητικές τι αισιόδοξο θα έχουμε και να πούμε κάτι αισιόδοξο μέσα στην δύσκολη, θα είμαστε τελείως μέσα εκείνη τη στιγμή στη δύσκολη ενέργεια της Πανσελίνου. Πάλι όμως το σύμπαν επειδή έχει αυτήν την ικανότητα θα μας δώσει πάλι κάτι αισιόδοξο και θετικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Φιλιά πολλά και καλό μήνα.